Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Χρυσα Κοσμίδου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Θα συνδεθούμε με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καστοριάς, κύριο Γιάννη Σαββόπουλο, καθώς χθες εξαιτίας του blackout δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Καλησπέρα κύριε Σαββόπουλε. Καλησπέρα κυρία Κοσμίδου σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές μας. Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά τα απρόπτα, πόσο μάλλον σε μια ζωντανή εκπομπή. Δεν πειράζει, είμαστε και σήμερα εδώ να μιλήσουμε για όλα τα θέματα. Όντως, κύριε Σαββόπουλο, είχαμε ξεκινήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εξαιτίας του blackout. Όπως προείπα, δεν καταφέραμε να την ολοκληρώσουμε, επειδή αρκετοί τηλεθεατές μας δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν από την αρχή τη συζήτησή μας. Θα ήθελα να επαναλάβουμε λίγο σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού και την αποκλιμάτωση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες. Ένα θετικό σήμα μεν, ωστόσο τα κρούσματα παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά στη χώρα μας. Πράγματι, κυρία Κοσμίδου, όπως είπαμε και χθες, βρισκόμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού που η τουριστική σεζόν ουσιαστικά στη χώρα μας είναι πάρα πολύ αυξημένη. Οι μετακινήσεις του πληθυσμού είναι πάρα πολύ μεγάλες, επομένως και από όλες τις ευρωπαϊκές και μη χώρες που υπάρχουν. Επομένως, αυτή η μετακίνηση του πληθυσμού θα συνεπάγεται ουσιαστικά και την αύξηση των κρουσμάτων, των θετικών κρουσμάτων του COVID-19. Όπως είπα και χθες, ωστόσο, αυτό σαν αριθμός μεμονωμένα δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Πρέπει να κοιτάμε ουσιαστικά, γιατί βλέπουμε ότι η μεταλλάξη η Ω5 και η Ω4, τα συμπτώματα είναι πιο ήπιας μορφής. Οι ασθενείς θα περνάνε κλινήρις μία-δύο μέρες στο σπίτι με ήπια συμπτώματα. Επομένως, δεν πρέπει να ανησυχεί. Πρέπει να παρακολουθούμε τον αριθμό των εισαχθέων μέσα στα νοσοκομεία και ειδικά στις μονάδες συντατικής θεραπείας, που βλέπουμε αυτός ο αριθμός παραμένει πολύ μικρός ακόμα στη χώρα μας και είναι υπό έλεγχο. Όπως είπαμε και χθες, έχουμε πλέον νέα όπλα στη φαρέτρα μας, τόσο η ιατρική κοινότητα όσο και η φαρμακευτική. Και λέγοντας νέα όπλα, εννοούμε τόσο τα εμβόλια που έχουν βγει από όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες, όπως επίσης έχουμε τα νέα αντιϊκά φάρμακα που δίνονται στα άτομα στα οποία νοσούν από το COVID-19. Και μαζί με όλα αυτά, έχουμε και την εμπειρία πλέον όλου του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, που 2 χρόνια πλέον μάχεται καθημερινά σε πρώτη γραμμή μέσα στα δημόσια και μη νοσοκομεία. Επομένως, νομίζω πλέον είμαστε σε πολύ καλύτερο στάδιο από ό,τι στην αρχή της κρίσης, της υγειονομικής κρίσης του COVID-19. Ακριβώς, κύριε Σαββόπουλε, 2,5 χρόνια μετά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε αυτό που είπατε και εσείς, να επαναλάβουμε για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής που όλα αυτά τα χρόνια δίνουν το παρόν, δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η σχετικά καλή εικόνα και να μην δούμε πίεση στο εθνικό σύστημα υγείας, γιατί στην παρούσα φάση αυτό είναι που μας ανησυχεί. Βέβαια, υπάρχει και μια μικρή ανησυχία για τη μετάλλαξη κένταυρος, η οποία ωστόσο βάσει των όσων ακούμε από τους ειδικούς είναι αρκετά δύσκολο να κάνει την εμφάνισή της στην χώρα μας. Περιμένουμε. Βλέπουμε ότι συνεχώς με την ύπαρξη του νέου ιού από το COVID-19 εδώ και 2 χρόνια που έχει προκύψει, κυρία Κοσμίδου, ότι με την πάροδο του χρόνου η αρχική μορφή του ιού εξασθενεί και παρουσιάζονται νέες μεταλλάξεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε την Ω5 και την Ω4 που η μεταδοτικότητά της μεν είναι πολύ μεγάλη και πολύ γρήγορα ταχεία από άτομο σε άτομο, ωστόσο η νόσηση παραμένει σε ήπια μορφή και πιο ελεγχόμενη. Σίγουρα πάντα θα υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι είτε υπόκεινται σε κάποια πιο σοβαρά νοσήματα, οι οποίοι αν κολλήσουν και την Ω και την 4 θα χρήζουν κάποια νοσηλεία και περαιτέρω φροντίδα σε κάποιο νοσοκομείο, ωστόσο η μεγαλύτερη πλειοψηφία βλέπουμε ότι είναι ήπια συμπτώματα. Τώρα στο μέλλον, από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και μέσα στη χειμερινή περίοδο, ποια μετάλλαξη θα προέλθει και τι θα περιέχει, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, να είμαστε προσεκτικοί, να τηρούμε τουλάχιστον τα απλά μέτρα προστασίας ο καθένας ατομικά, ειδικά τη μάσκα, που είναι μεγάλο, πολύ σημαντικό όπλο, ειδικά στους κλειστούς χώρους, γιατί πρόκειται για έναν αερογενή ιό και η μετάδοση του γίνεται πολύ εύκολα. Επομένως, με κάποια απλά βασικά που πλέον έχουμε όλοι μάθει και τα χρησιμοποιούμε πολύ εύκολα τα ατομικά μέτρα προστασίας, νομίζω δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα για τη χειμερινή περίοδο. Πέρα από τα ατομικά μέτρα προστασίας, κύριε Σαββόπουλε, το πιο σημαντικό, το πιο δυνατό μας όπλο σε αυτή τη φάση είναι το εμβόλιο. Εννοείται πως η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της χώρας μας έχει εμβολιαστεί, μάλιστα έχει κάνει και την πρώτη αναμνηστική δόση. Και με όσα μας είχε πει και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, ο κύριος Παπαδόπουλος, πολλοί είναι εκείνοι που αναμένουν να κάνουν τη δεύτερη αναμνηστική δόση, δηλαδή την τέταρτη δόση, λίγο πριν την έναρξη του
χειμώνα προκειμένου να θωρακίσουν την υγεία τους για τους χειμερινούς μήνους που είναι πιο επίφοβα τα πράγματα, θα λέγαμε. Πολύ ορθά όπως αναφέρεται και όπως είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος χθες, πλέον τα άτομα, ο αριθμός των ατόμων οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί και με την πρώτη αναμνηστική δόση, δηλαδή έχουν κάνει ουσιαστικά 3 εμβόλια, είναι πολύ μεγάλος για την χώρα μας, για την Ελλάδα. Ωστόσο, παρατηρείται τον τελευταίο καιρό η δεύτερη αναμνηστική δόση, η τέταρτη, το τέταρτο εμβόλιο που λέμε ουσιαστικά, για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος, έχει παρατηρηθεί μία μείωση και μία καθίζηση. Δεν έχουμε πολύ μεγάλο αυξημένο αριθμό ατόμων οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει την τέταρτη δόση. Αυτό εγώ θα το έδινα να οφείλεται σε 2 ερμηνείες, θα έδινα εγώ προσωπικά, κυρία Κοσμίδου. Η πρώτη είναι ότι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πλέον από τον Ιανουάριο και μετά, δηλαδή από το 2022 και μετά, έχει νοσήσει. Επομένως, και έχει νοσήσει πολλά άτομα πλέον που έχουν νοσήσει και αρχές του χρόνου, έχουν νοσήσει και μέσα στο καλοκαίρι για δεύτερη φορά. Επομένως, τα άτομα αυτά τα οποία έχουν εμβολιαστεί με 3 δόσεις και έχουν νοσήσει και μέσα στο έτος 2022, δεν χρειάζεται πλέον να κάνουν να πραγματοποιήσουν την τέταρτη δόση. Ωστόσο, περιμένουμε πολλής κόσμος ο οποίος δεν έχει πραγματοποιήσει την τέταρτη δόση. Νομίζω ότι περιμένει με τις εξαγγελίες και της κυβέρνησης και του Παγκόσμιου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, με την ανακάλυψη και με τη διάθεση στην αγορά των νέων εμβολίων, τα οποία θα είναι πιο ουσιαστικά διδύναμα, θα μπορούν να καλύψουν και τη μετάλλαξη όμικρον 4 και όμικρον 5. Περιμένουμε μήπως βγει κάποιο πιο ισχυρό εμβόλιο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε και εμείς σαν φαρμακευτική κοινότητα, είναι ότι αυτά τα εμβόλια ίσως λίγο καθυστερήσουν και δεν αναμένονται στην Ελλάδα και στη χώρα μας πριν από τα μέσα με τέλη Νοεμβρίου. Επομένως, οι ευπαθείς ομάδες και οι ηλικίες άνω των 60-65 ετών, οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την τέταρτη δόση και υπόκειται και σε κάποια νοσήματα από σοβαρά μέχρι μέτριας και ήπιας μορφής, καλό θα ήταν να πραγματοποιήσουν την τέταρτη δόση τους. Έτσι, βουλευτικά, κύριε Σαββόπουλε, πρέπει να την κάνουν την τέταρτη δόση. Δεν είναι υποχρεωτική φυσικά, αλλά προκειμένου να προφυλακτούν, καλό θα ήταν, όπως είπατε και εσείς, να προχωρήσουν στην τέταρτη δόση. Ισχυρή σύσταση, λοιπόν, σε όλες τις ομάδες τις οποίες μας αναφέρατε. Κύριε Σαββόπουλε, έχουμε συνηθίσει ένα ανέμελο καλοκαίρι, όσο μπορεί να είναι ανέμελο με την πανδημία του κορονοϊού, να είναι πάνω από τα κεφάλια μας. Υπάρχει χαλάρωση των πολιτών. Γι' αυτό, άλλωστε, υπάρχουν και τόσο πολλά κρούσματα στην χώρα μας. Πιστεύετε ότι μετά το τέλος του καλοκαιριού, όπως στην ουσία θα κλείσει η δυνατή τουριστική σεζόν, θα μπουν επιπλέον μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού? Σίγουρα, κυρία Κοσμίδου, μετά από 2 χρόνια, 2,5 ουσιαστικά, παραπάνω από 2 χρόνια, 2,5 χρόνια κορονοϊού, ο κόσμος είναι και ψυχολογικά και σωματικά και πνευματικά πολύ κουρασμένος. Ήταν συνεπής όλα αυτά τα χρόνια και το διάστημα σε όλα τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση και η ιατρική κοινότητα με τα μέτρα απέναντι στον κορονοϊό για την πρόληψη και τη διασπορά του ιού. Ωστόσο, σίγουρα, κάθε καλοκαιρινή σεζόν όλοι μας πραγματικά χαλαρώνουμε λίγο η ζέστη, λίγο ο καλός καιρός, λίγο η μείωση των κρουσμάτων, λίγο η εξασθένιση του ιού με τις νέες μεταλλάξεις. Σίγουρα δεν παίρνουμε τα πιο ουσιαστικά και πιο σοβαρά επαρκή μέτρα. Ωστόσο, όπως τόνισα και πριν, τα πιο βασικά, τα απλά ατομικά μας μέτρα, τη μάσκα μας στους κλειστούς χώρους, τους όχι μεγάλους συνωστισμούς, καλό θα ήταν όλα αυτά θα φρενάρουν και δεν θα έχουμε τη μετάδοση του ιού. Τώρα, το αν η κυβέρνηση τον μελλοντικό χρόνο, αναλόγως τι μετάλλαξη θα υπάρχει, το πόσο σοβαρή θα είναι, το πόσο έτοιμο θα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας μας να υποδεχτεί ένα μεγάλο αριθμό σημαντικό κρουσμάτων και αν είναι σοβαρή και χρήζουν σοβαρή νοσηλεία, κυρία Κοσμίδου, αυτοί είναι υπεύθυνοι αρμόδιοι, θα κρίνουν και αναλόγως θα πάρουν τα ανάλογα μέτρα. Πολύ σωστά. Κύριε Σαββόπουλε, πάμε τώρα λίγο και στην λειτουργία των φαρμακείων σας, τα οποία φυσικά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την πανδημία του κορονοϊού. Τους προηγούμενους μήνες βλέπαμε ουρές έξω από τα φαρμακεία, προκειμένου οι πολίτες να πραγματοποιήσουν τον αυτοδιαγνωστικό τους έλεγχο. Αυτή η κατάσταση έχει λίγο χαλαρώσει, νομίζω, μιας και οι ίδιοι πολίτες έχουν εξοικειωθεί με τα self-test. Ωστόσο, η ζήτηση εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, ειδικά τώρα που είναι και τουριστική σεζόν και είναι συχνές οι μετακινήσεις.
Πολύ σωστά, όπως αναφέρεται η κυρία Κοσμίδου, ενώ από τον Μάιο-Ιούνιο τους 2 μήνες της αρχής ουσιαστικά της καλοκαιρινής σεζόν είχε μειωθεί αισθητά τόσο η ζήτηση των self-test όσο και των rapid test. Τώρα σιγά σιγά από το μήνα Ιούλιο και τον Αύγουστο, όπου τα κρούσματα άρχισαν να αυξάνονται και η μετάλλαξη όμικρον να μεταδίδεται ταχεία από άτομο σε άτομο και να έχουμε πολύ μεγάλο αυξημένο αριθμό που νοσούν από το COVID-19. Πλέον η ζήτηση είναι μεγαλύτερη ουσιαστικά στην αγορά από τα ίδια τα άτομα στην πραγματοποίηση, δηλαδή σε self-test κατοίκων να τα κάνουν οι ίδιοι. Ωστόσο, παρατηρούνται και κάποια όχι ουρές πλέον και ούτε φαινόμενα συνωστισμού όπως γινόντουσαν πέρσι ή στις αρχές του έτους στα φαρμακεία. Μας πραγματοποιούνται κάποια rapid test, ειδικά για τις κατηγορίες των εργαζομένων οι οποίοι πρέπει να παρουσιάσουν στο χώρο εργασία τους ένα εβδομαδίο, το αναγκαίο εβδομαδίο rapid test, ή κάποια άτομα τα οποία έχουν κάποια συμπτώματα και θέλουν να επιβεβαιώσουν αν όντως είναι θετικά στον ιό, έτσι ώστε να περαστεί από εμάς τους φαρμακοποιούς στην πλατφόρμα, να δηλωθεί επίσημο για να μπορέσει να πάρει το αντίστοιχο πιστοποιητικό νόσησης. Ωστόσο και ο πολύ μεγάλος αριθμός πλέον που έχει νοσήσει από τους πολίτες δεν χρειάζεται πλέον να επιπρόκειται σε τέτοια τεστ, επομένως και η κίνηση είναι πολύ ήπια. Πάντως, κύριε Σαββόπουλε, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν μολυνθεί περισσότερο από μία φορά και δύο ακόμα και τρεις φορές. Και αναφέρομαι και εδώ πέρα στην Καστοριά το έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές αυτό το φαινόμενο. Και μέχρι 5 φορές νομίζω μπορεί κάποιος να νοσήσει. Πράγματι, ενώ στην αρχή της έξαρσης, δηλαδή τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, που είχαμε παρατηρήσει την ανωδική ταχεία, ανωδική πορεία του ιού με τα κρούσματα, μέχρι εκείνη την περίοδο παρατηρούσα και εγώ στο φαρμακείο και με συνομιλώντας και με άλλους συναδέλφους ότι τα περισσότερα κρούσματα όσοι κολούσαν ήταν άτομα τα που είχαν κολλήσει μέχρι Δεκέμβρη. Από εδώ και πέρα, τελειώνοντας τον Ιούλιο και μπαίνοντας και στον Αύγουστο, βλέπουμε ότι και άτομα τα οποία είχαν νοσήσει από Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2022 άρχισαν να νοσούν και αυτοί κανονικά. Επομένως, ναι, μέσα στο τελευταίο εξάμηνο είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που τα άτομα έχουν κολλήσει και 2 και 3 φορές ακριβώς. Πολύ σωστά αναφέρατε, κύριε Κοσμίδου. Μάλιστα. Κύριε Σαββόπουλε, και εσείς οι φαρμακοποιοί ήσασταν από την αρχή της πανδημίας στην πρώτη γραμμή και μάλιστα τολμώ να πω ότι καθημερινά δίνεται ένα αγώνα, όχι μόνο σε σχέση με τον κορονοϊό, αλλά ως προς την εξυπηρέτηση των πελατών σας. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί από όσο γνωρίζω από διάφορα άρθρα τα οποία έχω διαβάσει, υπάρχουν βασικές ελλείψεις φαρμάκων στα φαρμακεία όχι μόνο της Καστοριάς αλλά όλης της χώρας. Θα ήθελα όμως, αν θέλετε, να μιλήσουμε λίγο σε πιο τοπικό επίπεδο και να μου δώσετε την κατάσταση που επικρατεί στα φαρμακεία μας αυτή τη στιγμή σχετικά με τις ελλείψεις φαρμάκων και σε ποια είδη υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις. Χαίρομαι, κυρία Κοσμίδου, που επαναφέρετε στην επικαιρότητα ένα θέμα το οποίο είχαμε θίξει πάλι εδώ μαζί στο δελτίο σας αρχές Ιανουαρίου με μέσα Ιανουαρίου που σας είχα θίξει όσον αφορά το θέμα των ελλείψεων των φαρμάκων. Πράγματι, στην τωρινή κατάσταση και σε πανελλαδικό επίπεδο, θα μιλήσω όμως και σε τοπικό εδώ στην περιοχή, στο δικό μας, στη δική μας πόλη, στον νομό Καστοριάς, οι ελλείψεις των φαρμάκων αυτή την περίοδο ξεπερνούν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η κατάσταση, ενώ περιμέναμε να ομαλοποιηθεί από μήνα σε μήνα, δυστυχώς πάμε από το κακό στο χειρότερο, με συγχωρείτε για την έκφραση. Οι ελλείψεις ουσιαστικά των φαρμάκων κατά μένα οφείλονται σε 2-3 βασικούς λόγους. Ο πρώτος και κύριος βασικός λόγος που έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό σε ελλείψεις φαρμάκων και μιλάμε σε ελλείψεις φαρμάκων τα οποία είναι απαραίτητα για την μηνιαία και καθημερινή αγωγή των ασθενών. Μιλάμε για φάρμακα που αφορούν νευρολογικό σύστημα, καρδιοαγγειακά, φάρμακα για τον ζαχαρόδι διαβήτη, νευρολογικά, παιδιατρικά φάρμακα, πάρα πολύ σοβαρά φάρμακα τα οποία πρέπει ο ασθενής να πάρει σε μηνιαία αγωγή. Οι λόγοι, όπως ανέφερα και πριν, για μένα είναι 2 με 3. Ο κύριος λόγος είναι αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα είναι η πιο φθηνή σε λιανική τιμή φαρμάκου σε όλη την Ευρώπη και ορίζεται σαν τιμή αναφοράς για τις υπόλοιπες χώρες, κύριε Κοσμίδου. Επομένως, όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες, καθώς επίσης και οι φαρμακαποθήκες, σε αυτή την περίπτωση οδηγούνται στον δρόμο να κάνουν εξαγωγές, παράλληλες εξαγωγές τα φάρμακα αυτά, επομένως πουλώντας τους σε μια πιο ισχυρή οικονομικά χώρα μέσα στην Ευρώπη, σε διπλάσια και τριαπλάσια τιμή. Επομένως, αυτός ο αριθμός που ήταν να οδηγηθεί στην ελληνική αγορά, δεν εισέρχεται στην ελληνική αγορά και φεύγει στο εξωτερικό. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την έλλειψη στη δική μας την ελληνική αγορά. Ένας άλλος λόγος, τώρα με τα τελευταία γεγονότα τόσο της ενεργειακής κρίσης όσο και του πολέμου, είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην έλλειψη και στην αύξηση της τιμής των πρώτων υλών.
Επομένως, όλες οι φαρμακοβιομηχανίες δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να βρούνε σε ποσότητες ουσιαστικά πρώτης ύλης και πάρα πολύ υψηλή τιμή πρώτες ύλες, επομένως δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς. Δηλαδή, αν για ένα συγκεκριμένο φαρμακευτικό σκεύασμα θα ήθελαν μία ποσότητα χ, τώρα με τις πρώτες ύλες μπορεί να έρθει στην Ελλάδα ούτε η μισή ποσότητα, το 1 τρίτο αυτής της ποσότητας. Επομένως, κάλλιστα, μπορούμε να οδηγηθούμε σε μία τεράστια έλλειψη σε αυτά τα φάρμακα. Αντιμετωπίζετε προβλήματα, όχι εσείς προσωπικά, κύριε Σαββόπουλε, γενικά η φαρμακοποίηση της Καστοριάς ως προς την εξυπηρέτηση των ασθενών? Γιατί είναι, είπαμε στην αρχή ότι είναι η ταλαιπωρία η δικιά σας που πρέπει να εξυπηρετήσετε τους ασθενείς, αλλά και οι διασθενείς, εάν δεν υπάρχει επάρκεια φαρμάκων και δεν μπορούν να προμηθευτούν τα φάρμακα, στην ουσία υπάρχει κίνδυνος και για την υγεία τους, σοβαρός. Δεν υπάρχει, κυρία Κοσμίδου, φαρμακείο, όχι μόνο στην περιοχή μας, πανελλαδικά, που το λέω με μεγάλη σιγουριά, που δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ελλείψεων. Καθημερινά όλοι οι φαρμακοποιοί πίσω από τον πάγκο μας δίνουμε ένα τεράστιο αγώνα να μπορέσουμε να καλύψουμε τη φαρμακευτική αγωγή του κάθε ασθενή μας. Ευτυχώς εμείς στην περιοχή μας, στο νομό Καστοριάς και στην περιοχή της πόλης της Καστοριάς που εδρεύει και το φαρμακείο μου, όλοι οι συνάδελφοι είμαστε σε μια καθημερινή επικοινωνία μεταξύ μας, έτσι ώστε να προσπαθούμε να δούμε και να ανταλλάσσουμε φάρμακα, ποιος έχει τι και τι δεν έχει, για να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των ασθενών. Μέσα σε αυτό το καθημερινό αγώνα που δίνουμε, προσπαθούμε να έχουμε μια ικανοποιητική, θα το έλεγα, επάρκεια. Ωστόσο, πάλι τα προβλήματα δεν σταματάνε. Είναι και η περίοδος αυτή του μήνα του Αύγουστου, που οι περισσότερες φαρμακευτικές εταιρείες μέχρι τέλη Αυγούστου είναι κλειστές, που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο όλο το έργο μας. Ωστόσο, με καλή θέληση και καλό αγώνα, προσπαθούμε να έχουμε την επάρκεια και την κάλυψη όλων των πολιτών της πόλης μας και του νομού μας, φυσικά. Όλοι οι συνάδελφοι. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Σαββόπουλε, ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων των φαρμακοποιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς και να μην μείνει κανένας χωρίς φάρμακα. Πραγματικά είναι αξιέπαινο και συγχαρητήρια σε όλους τους φαρμακοποιούς της περιοχής μας. Μπορεί να μην το πετυχαίνουμε 100%, κυρία Κοσμίδου, να καλύψουμε όλες τις ανάγκες, αλλά πιστέψτε με, δίνουμε μάχη όλοι οι συνάδελφοι και στην περιοχή μας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καστοριάς, έτσι ώστε το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών που θα χρειαστούν κάποιο φάρμακο να το βρούνε και να μπορέσουν να κάνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή. Μάλιστα. Κύριε Σαββόπουλο, οι λόγοι, οι παράγοντες για τους οποίους έχουμε λήψη φαρμάκων, όπως μας αναφέρατε προηγουμένως, δεν είναι λόγοι οι οποίοι επιλύνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Οπότε είναι μια κατάσταση η οποία δυστυχώς θα συνεχιστεί και τον επόμενο καιρό. Πότε πιστεύετε ότι θα υπάρχει μια ισορροπία σε όλη αυτή την κατάσταση και δεν θα αντιμετωπίζετε πλέον την έλλειψη των φαρμάκων? Εμείς σαν φαρμακευτικός κλάδος και σαν Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχουμε καλέσει πάρα πολλές φορές το Υπουργείο σε συζητήσεις και το Υπουργείο Υγείας ουσιαστικά, και έχουμε προτείνει κάποιους τρόπους, κάποιες λύσεις, έτσι ώστε να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα των ελλείψεων. Πρόσφατα, μάλιστα, το Υπουργείο πήρε μια απόφαση έτσι ώστε να σταματήσουν οι εξαγωγές για ένα έτος των ελλειπτικών αυτών φαρμάκων. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο, το οποίο θα βοηθήσει έτσι ώστε να υπάρχει μια επάρκεια στην ελληνική αγορά από τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία έχουν έλλειψη. Έχουμε προτείνει κάποιες άλλες λύσεις, έτσι ώστε με μια είδος πλατφόρμα σε real time, σε πραγματικό χρόνο, και ο γιατρός όταν θα μπαίνει να συνταγογραφήσει ένα φάρμακο να μπορεί να βλέπει ότι αυτό το φάρμακο είναι ελλειπτικό, έτσι ώστε να μην το συνταγογραφεί από αυτή την εταιρεία και να συνταγογραφεί κάποιο παραπλήσιο, έτσι ώστε ο ασθενής όταν θα πάει σε ένα διανυκτερεύον ή σε ένα εφημερεύον φαρμακείο το Σαββατοκύριακο να μπορέσει να βρει το φάρμακό του και να μην δυσχεραίνει όλη την κατάσταση και να ξεκινήσει τη φαρμακευτική του αγωγή. Και πιστεύω ότι τώρα με το άνοιγμα και των εταιριών από το Σεπτέμβριο και με τα 2-3 μέτρα που ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος πρωτοστάτησε και ήρθε σε συνεννόηση με το Υπουργείο, νομίζω από μέσα Σεπτεμβρίου σιγά σιγά να αρχίζει να ομαλοποιείται αυτή η κατάσταση και να υπάρχει επάρκεια σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία είναι αναγκαία για όλους τους πολίτες μας. Μακάρι, μακάρι. Κύριε Σαββόπουλε, αναλύσαμε αρκετά θέματα. Δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο θέλετε να συμπληρώσετε και το οποίο παρέλειψα να σας το ρωτήσω. Όχι, κύριε Κοσμίδη, νομίζω ήμασταν πολύ ακριβείς σε όλες τις αναλύσεις. Ελπίζω η κατάσταση να ομαλοποιηθεί τόσο με τα γεγονότα τα παγκόσμια, με τον πόλεμο να ερεμήσει όλη η κατάσταση, τόσο με την ενεργειακή κρίση και να μην έχει αντίκτυπο και, και στη φαρμακευτική αγορά, γιατί πρόκειται για ένα αγαθό το οποίο είναι πολύ απαραίτητο σε καθημερινή χρήση για αυτούς που το έχουν ανάγκη. Ακριβώς. Κύριε Σαββόπουλε, και ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, να πούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και όχι ακόμα καλό χειμώνα, να μην προτρέχουμε, γιατί οι μέρες κρατάνε. Καλό υπόλοιπο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Να αλλάξουμε σελίδα σε μια άλλη θεία εκδήλωση, την Τετάρτη 17 Αυγούστου, στις ναυτοαθλητικές εγκαταστάσεις. Ο Ναυτικός Όμιλος Καστοριάς θύμισε τις αθλήτριές του, Ευαγγελία Αναστασιάδου και Στέλλα Νάτσιουλα, οι οποίες διακρίθηκαν με την κατάκτηση μεταλλίων με τα χρώματα της εθνικής μας ομάδας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος της Καστοριάς, Γιάννης Κορετζίδης, όπου συνεχάρη τις αθλήτριες, ενώ μίλησε για τις προσπάθειες που κάνει ο Δήμος Καστοριάς να στηρίξει τον Ναυτικό Όμιλο, αλλά και τις μεγάλες διοργανώσεις οι οποίες φιλοξενούνται στη λίμνη μας. Πλευρά του Δήμου στις δύο παγκόσμιες πρωταθλήτριες τον Ναυτικό Όμιλο, τους γονείς τους, την πόλη της Καστοριάς, την περιοχή μας. Ιδιαίτερα να δώσω συγχαρητήρια στη δήλωση του Ναυτικού Όμιλου για τις προσπάθειες που κάνει. Συγχαρητήρια λοιπόν και για αυτή την σημεία τελετή, μια σημεία τελετή αλλά με ιδιαίτερη σημασία, με ιδιαίτερη αξία, διότι είναι πολύ δύσκολο και το ξέρουν οι αθλήτριες, οι αθλητές, το πόσο πολύ μεγάλη δύναμη χρειάζεται για να ανταπεξέλθει σε τέτοιους αγώνες και να κατακτήσει την πρώτη θέση στον κόσμο. Μπορεί να το λέμε έτσι απλά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι να βρίσκεσαι στην κορυφή όλου του κόσμου. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτά που, συγχαρητήρια και πάλι, σε ό,τι αφορά αυτά που ακούστηκαν για την θέση της διοίκησης και των υπολείπων πολιτικών, θέλω να πω, αγαπητέ Δημήτρη, ότι εμείς υποσχόμαστε μόνο σε ό,τι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Εμείς λοιπόν θα υποσχεθούμε ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να ανταμείψουμε αυτές τις αθλήτριες και τους υπόλοιπους αθλητές. Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο, το οποίο το ξέρει και στην εκπομπή μου, διότι ήταν γνωστό από την αρχή, γιατί θα πρέπει να συγκριζόμαστε με ίσα μεγέθη. Όταν μιλάμε για Δήμο Χανίων, όταν μιλάμε για Δήμο Ιωαννιτών, μιλάμε για κάποια άλλη μεγέθη, για κάποια άλλα μεγέθη. Είναι στις πρώτες πόλεις της Ελλάδος, είναι οικονομικά εύρωστες. Εγώ να υπενθυμίσω ότι όταν αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή, μας απασχόλησε τις πρώτες μέρες η επανασύνδεση του ρεύματος σε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις και σε όλα τα δημοτικά καταστήματα. Αυτή τη στιγμή όμως ο Δήμος Καστοριάς είναι σε μια αρκετά καλή κατάσταση, οπότε επαναλαμβάνω ότι θα κάνει τα δύνατα δυνατά για να ανταμείψει όχι μόνο τις αθλήτριες τις συγκεκριμένες, αλλά τον όμιλο ο οποίος προσφέρει και προσφέρει πολλά και είναι ενεργό από τα πλέον ενεργά σωματεία και συλλόγου στην πόλη της Καστοριάς που το χρειαζόμαστε. Θέλω όμως να πω και κάτι άλλο, ότι αυτή η Δημοτική Αρχή στάθηκε, και θέλω να επιβεβαιωθεί αυτό, στάθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο δίπλα στον Ναυτικό Όμιλο Καστοριάς. Ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 19, τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορούσαμε να διοργανώσουμε πανελλήνιους αγώνες του τερματισμού. Τον Δεκέμβριο λοιπόν του 19, ο πύργος τερματισμού ήταν έτοιμος, με αποτέλεσμα την περσινή χρονιά και όχι τις προηγούμενες χρονιές, γιατί είχαμε την πανδημία, να διοργανώσουμε πολύ μεγάλη επιτυχία. Μεγαλύτερος άνθρωπος πανελλήνιος. Πανελλήνιους αγώνες σε όλες τις κατηγορίες. Από εκεί και πέρα, σε οτιδήποτε άλλο ζήτησε ο Ναυτικός Όμιλος Καστοριάς, ήμασταν δίπλα. Αυτή η Δημοτική Αρχή, επαναλαμβάνω, και θα συνεχίσει να είναι δίπλα. Άρα, το συμπέρασμα είναι ότι υποσχόμαστε σε ό,τι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε, σε αυτά που μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε, να πραγματοποιήσουμε και τα ουσιαστικά στην ουσία ήμασταν παρόντες. Και παρόντες θα είμαστε και από εδώ και πέρα με όλη μας την καρδιά και με όλη μας την διάθεση. Συγχαρητήρια και πάλι στα κορίτσια, μας κάνετε περήφανος. Συγχαρητήρια στην διοίκηση και πάλι και σε άλλους τέτοιες συμμετοχές. Τις θετικές εξελίξεις σε μια σειρά αγροτικών διεκδικήσεων ανακοίνωσαν στο Αμίντιο με κοινή συνέντευξη τύπου ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας Γιάννης Αντωνιάδης και οι εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών της περιοχής. Να σημειωθεί ότι μετά τη μεγάλη κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στο Αμίντιο στις αρχές του Αυγούστου, υπήρξε άμεση επικοινωνία του Γιάννη Αντωνιάδη με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛΓΑ, ώστε να προωθηθούν δύο βασικά συνθήματα. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας του βουλευτή και των προέδρων των αγροτικών συλλόγων της περιοχής Αμιντέου, τους οποίους θα ονοματίσω και θα ευχαριστήσω στη συνέχεια, στο τέλος βασικά. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής και χαράς. Γιορτής όχι θρησκευτικής, ούτε εθνικής, αλλά αγροτικής γιορτής. Γνωρίζετε όλοι γιατί είχατε παρευρεθεί μόλις προ μιας εβδομάδας περίπου, είχαμε τις κινητοποιήσεις, τις δικαιολογημένες κινητοποιήσεις των αγροτών του Αμιντέου, στις οποίες ήταν συντονιστές οι εκπρόσωποι τους, οι πρόεδροι
των συλλόγων που βρίσκονται μαζί μου στο πάνελ και στις οποίες κινητοποίησης είχα παρευρεθεί και εγώ ως κυβερνητικός βουλευτής για να ακούσω τον λόγο της διαμαρτυρίας και ένα μέρος των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι αγρότες περιοχής. Τα θέματα τα οποία τέθηκαν τα σημαντικότερα ήταν το θέμα των προαθηκών, το θέμα της υπολοιματικής και ένα καινούριο θέμα το οποίο είχε θέσει ο πρόεδρος της ΑΣΕΠΑ, ο κ. Γιαννητσόπουλος, ήταν το θέμα μιας σχετικής αναλογικότητας ως προς τις ασφάλειες. Το οποίο ήταν καινούριο βεβαίως, για πρώτη φορά εγώ το άκουγα και δεσμεύτηκα από τον επόμενο μήνα να το δούμε. Ευτυχώς για μας είχα δεσμευτεί για αυτά τα θέματα με τα οποία αγωνιστήκαμε όλοι μαζί, οι αγρότες της περιοχής, αλλά και οι πρόεδροι των συλλόγων, αυτοί οι οποίοι παραβρίσκονται σήμερα στο πάνελ και θα τους ονοματίσω μετά, είχαμε δει και τον Υπουργό Γεωργίας και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέτζο, και όχι μία φορά, δυο και τρεις φορές, είχαμε δουλέψει τα θέματα, είχαμε πιέσει και τελικά βεβαίως ήρθε η δικαίωση, αφού μετά από 2-3 μέρες δόθηκαν οι αποζημιώσεις για τα προανθρικά οι οποίες είχαν καθυστερήσει. Για το θέμα της υπολοιματικής αξίας επικοινώνησα με τη Διευθύντρια, η οποία με διαβεβαίωσε ότι είναι ένα θέμα προς διευθέτηση με θετικό αποτέλεσμα ως προς τις προσδοκίες των παραγωγών της περιοχής του Αμυνταίου. Περιμένουν πρώτα να βγουν οι τιμές και μετά θα διευθετηθεί και αυτό. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δώσαμε και δίνουμε όλα αυτά τα χρόνια αυτούς τους δύσκολους αγώνες και μέσα από πιέσεις, συσκέψεις, διαμαρτυρίες και τα προβλήματα το ένα διαδέχεται το άλλο, όταν έχουμε και επιτυχίες νομίζω ότι αξίζει να ξαναβρεθούμε και να είμαστε όλοι εδώ μαζί για να γιορτάσουμε αυτές τις επιτυχίες οι οποίες είναι αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής συνεργασίας την οποία έχουμε όλοι εμείς εδώ οι εκπρόσωποι των αγροτών πρωτίστως μαζί με τους θεσμικούς φορείς. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω καταρχάς τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη γιατί αφήνω τα προανθρικά όταν είχε γίνει η μεγάλη καταστροφή το 21 και τον επισκέφθηκα και προσωπικώς με πρώτο θέμα αυτό είχε δεσμευτεί και σε μένα και σε άλλους βουλευτές και στους εκπροσώπους των αγροτών ότι οι αποζημιώσεις θα είναι fast track και γενναίες. Και το έκανε. Καθυστερήσαμε ένα χρόνο περίπου για το θέμα των προανθρικών. Για το θέμα των προανθρικών να πω λοιπόν ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα επειδή ήταν πρωτόγνωρο ως προς τη διαδικασία. Δύο φορές η νομική οδός, τη μία φορά επίσημα και την άλλη ανεπίσημα, απερίφθη. Τελικά, γι' αυτό ευχαριστώ τώρα τον Γιωργαντά, τον Γιώργο, τον Υπουργό Αγροτικής, γιατί τελικά με πιέσεις δικές του τελικά ευρέθη αυτή η οδός, η νομική και ο τρόπος και τελικά καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις. Χαρακτηριστική είναι δε και μια ανακοίνωση την οποία έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μεταξύ άλλων μας λέει ότι δεν μπορούν να πληρωθούν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δεν μπορούν να πληρωθούν οι αποζημιώσεις. Και βέβαια λέει στο τέλος το αντιφατικό ότι εμείς όταν θα πούμε θα τα πληρώσουμε. Όταν δεν επιτρέπεται και δεν είναι νομικά σωστό πώς αυτοί θα τα πληρώσουν μετά δεν το ξέρω αυτό. Να σας ανακοινώσω ότι ο κύριος Γιωργαντάς ελπίζουμε ότι τέλη του Σεπτεμβρίου θα έρθει στη Φλόρινα. Άρα λοιπόν θα έχουν την δυνατότητα οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων να το συναντήσουν κατηδίαν και να το μεταφέρουν τα προβλήματά τους και τα θέματα που τους απασχολούν. Πριν έρθω εδώ είχα συναντηθεί με την ΕΑΣ Φλόρινας, με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό και τους ανακοίνωσα και αυτούς ότι θα έρθει ο κύριος Ζωρανάς, άρα όλοι μαζί θα τον δουν και θα συζητήσουν μαζί του. Και τέλος να κλείσω ευχαριστώντας προσωπικά έναν έναν, τον Γιώργο τον Γιαννητσόπουλο, τον πρόεδρο της ΑΣΕΠΑ, την κυρία Κρητικού Διαμάντο, πρόεδρου του Αγροτικού Συλλόγου, το Σάββα τον Κουρπαρασίδη, Προέδρου και Αντιπροέδρου της Βοκερίας και βέβαια τον συνεταιρισμό του Αγίου Παντελήμονος του κύριο Μπούκτσι, ο οποίος λείπει, είναι εδώ ο Αντιπρόεδρος. Ναι, να έρθει, έλα Αντιπροεδρεύει. Είναι εδώ και Αντιπρόεδρος, ο οποίος εκπροσωπεί τον συνεταιρισμό του Αγίου Παντελήμονος.
όλοι μαζί και στα προβλήματα, όλοι μαζί και στις χαρές. Θα κλείσω με αυτό λέγοντας ότι σε όλες τις εκδηλώσεις τις οποίες παρευρίσκομαι μεταφέρω το εξής, που είναι κεντρική κυβερνητική γραμμή και δική μου, ότι όσες κρίσεις και αν έρθουν, είτε εθνικές είτε παγκόσμιες, δεν θα μείνει κανείς μόνος και αβοήθητος πίσω, αλλά όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις και όλοι μαζί θα είμαστε και στις χαρές. Και αυτό το εφαρμόζουμε και εδώ σήμερα. Μαζί στις κινητοποιήσεις και στους αγώνες, αλλά και σήμερα στην Αγροτική Γιορτή όλοι μαζί. Και ένα τελευταίο θα σας εκμυστηρευτώ. Οι παρόντες κύριοι, οι οποίοι είναι εδώ, οι πρόεδροι των αγροτικών συλλόγων, για μένα είναι και σύμβουλοι. Για όλα τα αγροτικά θέματα, πριν συναντήσω υπουργό ή πρωθυπουργό, επικοινωνώ μαζί τους, έρχομαι σε μια καθημερινή επικοινωνία σχεδόν και ενημερώνομαι για τα διάφορα θέματα πριν συναντήσω τον υπουργό ή τους προέδρους των οργανισμών για να τα θέσω. Άρα τους ευχαριστώ και με δεύτερη φορά εκτός από τα συγχαρητήρια και για την καλή συνεργασία και για τις πληροφορίες και τις συμβουλές τις οποίες μου δίνουν στα αγροτικά θέματα. Τώρα με τη σειρά θα πάρουν τον λόγο ο καθένας να τοποθετηθεί. Ο κύριος Γιαννιτσόπουλος, η κυρία Κρητικού, ο κύριος Σάββας και ο Βλάβης Αποστόλης. Να σε ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου, κύριε Βουλευτά. Να ευχαριστήσω και εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ, που στηρίζετε τα θέματά μας στην επικοινωνία για όλα τα αγροτικά θέματα, όχι μόνο για τις αποζημιώσεις. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Από 1994, τα τελευταία 7-8 χρόνια όμως εργασία που όταν ανέλαβε τον τομέα αγροτικού στην Γραμματεία στα αγροτικά θέματα, όταν ήταν αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία, ήταν πολύ πιο συχνή, πολύ πιο στενή. Προσπάθησε μέσα στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας να μεταφέρει θέματα του νομού που απασχολούσαν τον νομό, τον αγροτικό τομέα. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό σε μια ακόμα που είναι δυνάμει κυβέρνηση να μπορεί ο βουλευτής να περνάει στο αγροτικό του πρόγραμμα θέματα και θέσεις της περιοχής του νομού που εκπροσωπεί. Και βέβαια σαν κυβερνητικός μεταβουλευτής βοήθησε πάρα πολύ στα τρία μεγάλα έργα που έχουν οριοθετηθεί και για τον Ομοφρόνια και για τον Δήμα Μητέρου. Τα δύο αρκετικά προσωπικά για μένα ήταν όνειρο πάνω από 20 χρόνια. Ανεβαίνοντας στην Τούμπα πάνω, έβλεπα τις λίμνες, έβλεπα τις κλίσεις που έχει περιοχή και έλεγα γιατί να μην έχουν γίνει. Το γεγονός που έκανα τις γεωτρήσεις στη μία πίσω από την άλλη. Πόσα λεφτά θα γλύτουν αν είχαν γίνει. Αυτά φτάσαν πλέον να γίνουν προτάσεις, βοήθησε πάρα πολύ. Νομίζω έχουν δοθεί οι μελέτες. Ναι, είναι στο στάδιο της δημοπράτησης. Καθυστερήσαμε, σε διακόπτω λίγο Γιώργο, γιατί θέλαμε με τη διαδικασία του ΣΔΙΤ να πάμε σε μελέτη κατασκευή. Αν αυτό είχε τελεσφορήσει, θα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία. Δυστυχώς όμως δεν βρέθηκε ιδιώτης ο οποίος να θέλει να τα αναλάβει από πριν. Και χάσαμε πάνω από 6 μήνες, ενώ θα την είχαμε δημοπρατήσει πριν από 6 μήνες. Τελικά, τώρα φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ήταν τρεις οι επιλογές, ή το Υπουργείο, ή η Περιφέρεια, ή ο Δήμος να αναλάβει τη δημοπράτηση. Τελικά είπαμε, δέχτηκε η Περιφέρεια, αλλά η Περιφέρεια τώρα μας έβαλε ένα άλλο θέμα, ότι θέλει οπωσδήποτε τεχνικό σύμβουλο. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία της δημοπράτησης του τεχνικού συμβούλου, για να δημοπρατηθούν μετά οι μελέτες. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πραγματικά είμαι πολύ ικανοποιημένος που έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, γιατί πριν κάποια χρόνια ήταν πραγματικά σκέψεις και μόνο σκέψεις. Τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο. Και ταυτοχρόνως δύο μαζί σε ένα μικρό δήμο 16.000. Και πολύ σημαντικό για το αγρόκτημα της περιοχής Αμυντέου, η αποκατάσταση του ορυχείου Βεβόρας. Βρίσκεται νομίζω στο κέντρο του αγροκτήματος γενικά του Αμυντέου, στην καρδιά του Αμπελώνα. Είναι πολύ μεγάλο έργο για την περιοχή, για τον αγροτικό τομέα. Και όχι απλά επειδή θα αποδοθούν 500.000 τόνα προς καλλιέργεια. Όχι, για το φυσικό κάλυψη της περιοχής, για μια τουριστική περιοχή, για να είναι τα πράγματα στη θέση τους, όπως ήταν πριν χρόνια. Σε νομοθετικό επίπεδο στα θέματα των αγροτικών θεμάτων, είναι από τους πρώτους βουλευτές που πανελλαδικά στηρίζει, υπογράφει προτάσεις, ακόμα και σήμερα μια τροφολογία που αφορά συνεταιρισμούς. Πρώτος μίλησε στον αγροτικό υπουργό για να μεταφερθεί.
βέβαια σε αυτά που ήταν και βουλευτές από άλλες αγροτικές περιοχές, αλλά ο Γιάννης Αντωνιάδης πραγματικά είναι από τους πρώτους που αποτυπογράφει οτιδήποτε αφορά νομοθετικό περιεχόμενο αγρότες, αγροτική πολιτική και πρέπει να πάει στη Βουλή. Τώρα όσον αφορά το θέμα των αποζημίωσεων, τι να τα πω, να μην τα πω εγώ, μετά θα πει διαμάντο που κινητοποιεί και όλη την ιστορία, τα ξέρει καλύτερα από τον περσινό παγετό που το καταχωρεί. Θέλω να πω καταρχήν ότι βρισκόμαστε εδώ πέρα όχι για να μπλέξουμε το εγκόμιο του Γιάννη Αντωνιάδη, αλλά γιατί πλέον έχουμε τη δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε και να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσαρος στον Κέσαρο. Και αυτή είναι μια αλήθεια. Ο Γιάννης Αντωνιάδης, όσον αφορά το θέμα ειδικά των προαρτικών και άλλα ζητήματα που προκύπτουν στον αγροτικό τομέα, είναι ο άνθρωπος που μας άνοιξε πόρτες στα Υπουργεία, στο ΕΚΑ. Είναι εδώ παρόντες οι συνεταιρισμοί, είναι εδώ οι αγρότες που πλέον καταλαβαίνουν ότι τα θέματα λύνονται κεντρικά από την Αθήνα. Για να φτάσουμε εκεί, εμείς είμαστε πολλά χιλιόμετρα μακριά και θέλουμε την προσβασιμότητα αυτή. Όποτε του ζητήθηκε, πραγματικά μας στήριξε και χωρίς καμία δυσκολία μας πήγε, στήριξε τις διεκδικήσεις μας, στήριξε τα δίκαια αιτήματά μας, γι' αυτό είχαμε και αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας Γιάννης Αντωνιάδης και οι εκπρόσωποι των αγροτών απάντησαν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Τα περισσότερα έχουμε πάρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Έχουμε βέβαια να δώσουμε και άλλους αγώνες. Δυστυχώς, με την καλή έννοια θα το πω, δεν είμαστε ευχάριστοι γιατί συνεχώς τον πιέζουμε. Βέβαια, τον αρέσει και αυτό, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, κύριε βουλευτά, γιατί θα συνεχιστεί αυτό. Πετύχαμε αρκετά πράγματα γιατί ο συντονισμός ήταν πάρα πολύ καλός. Πήγαινε όλα ιεραρχικά. Κατεβήκαμε αρκετές φορές όπου χρειάστηκε και συντονισμένα όλοι μαζί με τον βουλευτή μας λύσαμε αρκετά θέματα. Όπως προείπα, έχουμε να λύσουμε κι άλλα. Θα συνεχιστεί όλο αυτό, δεν θα σταματήσει. Φέτος μια έντονη χαλαζόπτωση χτύπησε την περιοχή μας. Οι συνάδελφοι αγρότες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ψυχολογική αλλά και οικονομική κατάσταση πολύ άσχημη. Είμαστε εδώ για να προβάλλουμε όλο αυτό το θέμα μαζί με εσάς τους δημοσιογράφους. Πραγματικά η δουλειά που έγινε στην κινητοποίηση ήταν φοβερή. Σε χρόνο ρεκόρ οι κεντρικές εφημερίδες, τα μήμια της Αθήνας, παίζανε το θέμα και πραγματικά εκπλαγήκαμε και εμείς με όλο αυτό. Θα το συνεχίσουμε γιατί έχουμε να λύσουμε και άλλα θεματάκια, έχουμε να δούμε τις υπολοιματικότητες του ΕΛΓΑ, έχουμε να δούμε την εμπορία που τώρα ξεκινάει στο βιομηχανικό τρονοδάκινο στην περιοχή μας, που και εκεί δημιουργούνται άλλα προβλήματα βάσει της καινούργιας της χρονιάς. Και σε όλα αυτά χαιρόμαστε που έχουμε δίπλα μας τον κύριο Δουνιάδη, που μάλλον φέτος δεν θα κάνει διακοπές γιατί τα προβλήματα δεν είναι και λίγα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσω από τον εκ μέρους του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίου Παντελήμωνα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Αντωνιάδη, γιατί από όταν έχω εμπλακεί στο συνεταιρισμό βλέπω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον για τον τόπο μας. Βρίσκεται πάντα κοντά μας στα τεράστια αυτά προβλήματα και να συνεχίσει έτσι, γιατί είναι η φωνή μας προς την Αθήνα. Γιατί όπως είπε προήμανε, ότι είναι πάρα πολύ μακριά. Και φυσικά να υπάρξει μια μεγάλη ανταπόκριση από τους ανθρώπους του κλάδου μας που θα πρέπει να κινητοποιούνται, γιατί πάντοτε είναι λίγοι αυτοί που κινητοποιούνται. Θα πούμε ότι πάντοτε λίγοι κάνουν τη διαφορά, αλλά θα χρειαζόταν μια πιο μεγάλη συμμετοχή ως προς τα προβλήματα, δηλαδή στην κινητοποίηση μας. Όταν λέμε πάμε κάπου να κάνουμε κινητοποίηση, να έχουν το περισσότερο. Αλλά έστω και έτσι, ένας κούπος έχει την άνοιξη όπως πάει η δουλειά. Δεν έχω να πω τίποτα, μου έχουν καλύψει οι συνάδελφοι και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ και να συνεχίσουμε τις κινητοποίησεις μας γιατί, όπως είπα, είναι η δική μας φωνή. Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπω και ρωτήσεις δεν υπάρχουν, οπότε είμαστε πάλι λέει. Κύριε Αντωνιάδη, εκτός από τα ροζάκινα, στην περιοχή εδώ υπάρχουν και άλλες παραγωγές όπως των κυπευτικών
στις αποζημιώσεις τις οποίες συζητάτε από την χαλαζόπτωση. Συμπεριλαμβάνονται και αυτές οι παραγωγές ή είναι αυτές απ' έξω? Τώρα λέτε για την τελευταία χαλαζόπτωση. Βεβαίως. Ναι, πιστεύω ότι είναι όλες. Θα είναι όλες μάλλον, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα στα προαθικά για τον Αρακά. Και έμειναν απόξω ο Αρακάς και τα Μύγδαλα, νομίζω, τα οποία μείναν απόξω. Και παρότι σαν ποσό στα 23 εκατομμύρια είναι πολύ μικρό το ποσό της αποζημίωσης που εκπροσωπούσαν, πιέσαμε πάρα πολύ και δεν μπορέσαμε να τα βάλουμε ακόμα μέσα, γιατί έπρεπε να γίνει μια τεράστια αλλαγή, μια αλγόριθμο για το περσινό. Εγώ λέω για το περσινό. Τώρα πιστεύω ότι θα είναι όλα μέσα. Όχι, είναι εγγραμμένα, έχουν δηλωθεί όλα τα κυριολεκτικά, όλες οι καλλιέργειες στην περιοχή έγινε αναγγελία. Απλά στα Ροδάκινα, επειδή είναι φρούτα και στα κεράσια συνήθως συμβαίνει και στα μήλα όπου υπάρχουν, ζητάμε πράγματα εκτός κανονισμού. Η αλήθεια είναι αυτή. Η υπολοιπαντική αξία είναι μια αξία. Είναι μέσα στον κανονισμό. Εμείς ζητάμε να εξαιρεθεί. Γιατί το χαλάζι ήταν πολύ μεγάλο, γιατί έκανε πολύ μεγάλη ζημιά. Έχουμε τα επιχειρήματά μας. Δεν είναι κάτι. Αλλά είναι κάτι που θέλει παρέμβαση για να γίνει. Δεν είναι μέσα στο πλαίσιο γίνεται ζημιά, αναγγελία, κανονικά δηλώνουν. Η προκαταβολή που ζητούσαμε πέρσι στον ολικό παγετό, γιατί δεν θα παίρναμε από τις βιομηχανίες, ήταν αδύνατο. Είναι κάτι εκτός κανονισμού. Δεν προβλέπεται. Να το ξεδιαλύνουμε αυτό για να μην. Έτσι, αυτό δηλαδή. Χρειάζονται ελπίδες. Όχι. Από την περσινή ζημιά που έχουν υποστεί, δεν υπάρχει τίποτε για να αποζημιωθούν. Μιλάμε για την φετινή χαλαζόπτωση. Για την χαλαζόπτωση. Που έχουν εκτιμηθεί όλες τις καλλιέργειες. Έχουν εκτιμηθεί οι αρακάδες ήδη δηλαδή. Όπως και τα σιδηρά και τα τριφύλια. Τα περσινά διαγράφονται. Τα φετινά διαγράφονται. Όχι, τα φετινά δεν διαγράφονται, είναι δημοσιογραφικά. Είναι εντός κανονισμού. Είναι εντός κανονισμού. Τώρα πέρσι που ήταν εκτός κανονισμού είναι και οι αποζημιώσεις. Σωστά. Στα Ροδάκινα. Έτσι. Δεν κατάλαβα γιατί θα πρέπει να διαχωριστούν τα Ροδάκινα. Όχι, όχι, από την περσινή καλλιέργεια, από την περσινή ζημιά, τώρα εάν έχουν εξαιρεθεί τα αμύρτανα. Πίσω από σένα, τώρα να πετύχω λίγο. Κύριε Τρικαταφύλλη, η αναγγελία της χαλαζόπτωσης αφορά όλα τα προϊόντα. Και τα κυπευτικά, και τα αμύγδαλα, και τα αμπέλια. Δεν έχει εξαιρεθεί κάποιο προϊόν στην αναγγελία. Και τα σιτηρά και τα καλαμπόδια εντάσσονται όλα στη φετινή χαλαζόπτωση. Δεν υπάρχει κάτι που έχει μείνει έξω. Μιλάμε ότι έχει μείνει έξω πέρυσι στο προανθικό στάδιο, επειδή εντάχθηκαν κάποια προϊόντα, τελικά δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή η ζημία τους. Και μέσα σε αυτά, ας πούμε, είναι τα αμύγδαλα, όπως είπαμε, ή κάποια άλλα κυβευτικά. Τα αμύγδαλα δεν είχαν δηλωθεί για παγετό. Ναι, γι' αυτό δεν εντάχθηκαν στον προστάριο. Πώς θα εντάχθηκαν. Γιατί ήταν σύμφωνα με τις ποικιλίες, λοιπόν. Ναι. Ήταν σύμφωνα με τις ποικιλίες. Γι' αυτό λέμε, κάποιες ποικιλίες που ήταν στο όριο, ήταν πολύ προανθρικές, δεν εντάχθηκαν στον κανονισμό. Ο παγετός και τα αμύγδαλα αποζημιώθηκαν κανονικά. Όσα υπέστησαν παγετό, κανονικά και είχαν ορθοφορία. Απλά για φέτος, για να το ξεκαθαρίσουμε, εντάσσονται όλα. Οι αναγγελίες γίνανε για όλα. Για όλα, για όλα. Δεν έχει εξελιχθεί τίποτα από φέτος. Δηλαδή, να ενημερώσουμε για τον κόσμο ότι οι γεωπόνοι, οι ελεγκτές τελειώνουν με τα Ροδάκινα, μπαίνουν στα Αμπέλια και στα Μύρδαλα. Δηλαδή, και πρώτα απ' όλα κοιτάξτε τα κυπευτικά, γιατί αυτά ήταν. Που είχαν ανάγκη, ας πούμε, για να καθορίσουν. Όχι, όχι, ελέγχθηκαν όλα. Οφείλουμε να τα πούμε ότι ελέγχθηκαν όλα, ελέγχονται όλα. Το επόμενο στάδιο είναι τα Αμπέλια. Ήδη είναι 10 μέρες σε εμάς τελειώσαν πρώτα τα Ροδάκινα, επειδή είναι μεγαλύτερες οι εκτάσεις και μπαίνουν από αύριο στα Αμπέλια. Όχι, έχουμε δύο συνεργεία που ελέγχουν εδώ και 15 μέρες. Επειδή είστε αμπελοπαραγωγική ζώνη ουσιαστικά. Και η Αντωνιά δεν έχει οριστεί η ημερομηνία της επίσκεψης Πρωθυπουργού. Ένα. Και δεύτερο, βρέθηκε ο τεχνικός σύμβουλος που ζητάει η περιφέρεια για τα 2% της περιοχής μας. Προχωράει ομαλά το θέμα. Τι γίνεται? Το θέμα δεν προχωράει καλά. Δηλαδή, προχωράει καλά, αλλά δεν προχωράει σύμφωνα με τις επιθυμίες μας. Θα θέλαμε τώρα ήδη να εκπονούνται οι μελέτες. Δεν εκπονούνται.
ήδη θα είχαν βγει η δημοκρασία, γιατί στην αρχή η περιφέρεια μας είπε ότι μπορεί να τα αναλάβει από μόνη της. Μετά έρθισε το θέμα του τεχνικού συμβούλου και εγώ νομίζω ότι με το τεχνικό σύμβουλο μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιους μήνες τώρα, αλλά μετά τα δύο χρόνια θα είναι δεδομένα, θα τελειώσουμε και πριν από τα δύο χρόνια. Ενώ αν το είχε μόνη της η περιφέρεια, μπορεί να ξεκινούσαν πιο νωρίς, αλλά ξεκινούσαν τα δύο χρόνια. Γιατί έχουν φύγει πάρα πολύ στη σύνταξη, το τεχνικό προσωπικό έχει μειωθεί. Άρα τώρα από τον Σεπτέμβριο το θέμα θα το ξαναδούμε πάλι από κοντά για να βρεθεί ο νομικός σύμβουλος εντός 2-3 μηνών να δούμε ποιος αναλάβει για να το βγάλει και η δημοκρασία, γιατί ουσιαστικά αυτό θα κάνει όλη τη δουλειά. Και το. Για την κύριο Υπουργό, για την επίσκεψη. Ναι, δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Θα μιλήσω τώρα πάλι με το γραφείο του Πρωθυπουργού για να δούμε. Τώρα μας δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα το θέμα της έκτακτης ομιλίας που έχουμε στην Ολομέλεια αυτή τη βδομάδα που θα κατεβούμε κάτω. Να δούμε. Καταρχάς, αν δεν έρθει τώρα, θα έρθει σίγουρα μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Συζητήσαμε δύο ημερομηνίες. Η μία ήταν μέσα στον Οκτώβριο και άλλη ήταν στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου. Εάν τώρα δεν τελεσφορήσει αυτή, θα πάμε σε αυτή που είναι το Οκτωβρίου. Εννοείται ότι η άνοδος του Πρωθυπουργού είναι ένα σημαντικό γεγονός. Ήδη, όπως το είχα προαναγγείλει, τέτοιος όρος εντός εισαγωγικών, αν μπορείς να βάλεις έναν όρο, αυτό ως επιθυμία και έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό, ότι η επίσκεψη έχει νόημα μόνο εφόσον δει τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, που είναι οι τρεις δήμαρχοι, εκπρόσωπος εργατικού, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο πρόεδρος του ΕΒΕ, των άγροτων συνεταιριστικών ενώσεων και του Πανεπιστημίου. Τώρα δεν ξέρω αν ξεχνάω καθένα. Αυτούς σου είπα είναι εκ των ουκάνευ. Θα τους δούμε, θα δούμε ο καθένας από ένα-δύο έργα που έχει να βάλει ένα-δύο θέματα, τα οποία θα παραπευθούν στους αρμόδιους υπουργούς και εννοείται ότι θα δοθεί μια νέα όθηση γενικά στον νομό. Ξεκίνησαν την 3η, 16 Αυγούστου και θα διαρκέσουν έως και τις 4 Σεπτεμβρίου οι εκδηλώσεις «Πολιτιστικό καλοκαίρι 2022» του Δήμου Φλόρινας. Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα σε τρεις περιοχές της πόλης, στο Νέο Πάρκο, στην Κεντρική Πλατεία και στην Παραποτάμια περιοχή, όπου παράλληλα θα υπάρχει και έκθεση βιβλίου και εκθέσεις και τοπικών καλλιτεχνών. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να σας ανακοινώσουμε με πολύ χαρά το πρόγραμμα των φετινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου μας. Η στιγμή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μετά από δύο χρόνια, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, οι καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Φλόρινας επιστρέφουν και πάλι για να μας χαρίσουν όμορφες και ευχάριστες καλοκαιρινές στιγμές. Για δύο και πλέον εβδομάδες η πόλη της Φλόρινας, ζώντας στην κανονικότητα, θα φιλοξενήσει πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις για κάθε ηλικία και για κάθε προτίμηση. Το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Φλόρινας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικές ομάδες, εκθέσεις καλλιτεχνών, παιχνίδια, δράσεις για τα παιδιά, εκδηλώσεις για την νεολαία, την τρίτη ηλικία και για τα αμαία. Όπως θα μπορέσετε και εσείς να διαπιστώσετε και μέσω ημών και οι συνδημότες μας, είναι ένα αρκετά πλούσιο πρόγραμμα που στόχο έχει να προσφέρει χαρά, διασκέδαση και χαμόγελα σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης μας. Είναι ένα πρόγραμμα που καταρτίστηκε με βάση τόσο το μικρό δυνατό κόστος, όσο και την αξιοποίηση του σημαντικού μέρους του τοπικού καλλιτεχνικού δυναμικού. Και αυτό γιατί δεν θέλουμε να ξεφύγουμε από το στόχο μας, αυτό που θέσαμε από την αρχή της θητείας μας, τη χρηστή διαχείριση και το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου μας. Όλες οι ενέργειές μας αποσκοπούν όχι τόσο στην αποτελεσματικότητα, όσο στην αποδοτικότητα των δράσεων. Το υποσχεθήκαμε στους συμπολίτες μας και το κάνουμε πράξη. Μέχρι τώρα τα πήγαμε πολύ καλά και έχουμε ελαχιστοποιήσει τις υποχρεώσεις του Δήμου παρελθόντων ετών προς τρίτους και βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Όμως, ο περιορισμένος προϋπολογισμός των εκδηλώσεων που πραγματοποιούμε δεν είναι καθόλου σε βάρος της ποιότητάς τους. Το αντίθετο θα λέγαμε. Τέλος, να ευχαριστήσουμε όλους όσους και όσες συνέβαλαν στη διαμόρφωση του προγράμματος και φυσικά να προσκαλέσουμε τον καθένα ξεχωριστά να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις. Εύχομαι καλή επιτυχία, ευχόμαστε γενικότερα όλοι, καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις. Αυτά από την πλευρά μου
Τώρα θα δώσω το λόγο στην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου μας να παραθέσει, νομίζω ότι επιθυμείτε, περισσότερα στοιχεία για το πολιτιστικό καλοκαίρι του 2022, για το οποίο και κουράστηκε και προσπάθησε πάρα πολύ μαζί με τους συνεργάτες τους και μαζί με όλους τους συλλόγους οι οποίοι συνεργάστηκαν και τους ευχαριστούμε και αυτούς για δεύτερη φορά. Παρακαλώ. Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τα μέσα που είναι σήμερα μαζί μας, όλους τους δημοσιογράφους μας. Το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Φλόρας του 2022 ξεκινάει στις 16 Αυγούστου και έχει τελική ημέρα στις 4 Σεπτεμβρίου. Ένα καλοκαίρι με πολλές δράσεις, όπως είπε και ο κύριος Νότας. Και θα ξεκινήσουμε στις 16 με το άνοιγμα των εκδηλώσεων με μια παιδική παράσταση, τη Σταχτοπούτα, από την παιδική σκηνή Ροντίδη. Η παράσταση αυτή θα γίνει στο 3ο γυμνάσιο, στο προάβλιο χώρο, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Την Τετάρτη, στις 17 Αυγούστου, στο Νέο Πάρκο, στις 9.30 η ώρα το βράδυ, θα έχουμε τη συναυλία της Φιλαρμονικής του Δήμου Φλόρινας μετά από αρκετό καιρό. Θα δούμε ξανά τη Φιλαρμονική μας σε μια συναυλία. Τη διεύθυνση της έχει ο μαέστρος και αρχιμουσικός, ο κύριος Παυλίδης Δημήτριος. Την 5η στις 18 Αυγούστου του 2022, στις 11 η ώρα το πρωί, στην αίθουσα πολλαπλών κρίσεων του Δήμου Φλόρινας, θα έχει ένα σεμινάριο εκπαιδευτικών οργάνων με τον τρομπονίστα, πρώτο τρομπόν της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, κύριο Σπυρίδων Φαρούγια. Στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο προάβλιο χώρο του 3ου Γυμνασίου, θα έχει μια παράσταση θεάτρου σκιών, ο Καραγκιώση, ο Καραγκιώζης και ο Τρομερός Πειρατής. Στις 9 η ώρα το βράδυ, στην πλατεία του Γεωργίου Μόδη, θα έχει ένα λατινοαμερικάνικη χορή από την ομάδα του Στέφανου Γιαννόπουλου. Την ίδια ημέρα θα είναι και η Λευκή Νύχτα, όπου όλα τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τα μεσάνυχτα. Αυτό έχει γίνει σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Φλόρινας. Την Παρασκευή, 19 Αυγούστου, στις 6 ώρα το απόγευμα, στην πλατεία Γεώργιου Μόδη, θα είναι η παρουσίαση παιδικών παιχνιδιών της Φλόρινας από τον κύριο Πέτρο Κουμπερίτς. Στις 9 η ώρα το βράδυ, στο νέο πάρκο της Φλόρινας, θα είναι η συναυλία με τον Ηλία Βρετό. Το Σάββατο θα έχουμε πάλι παιχνίδια στην πλατεία στις 6 ώρα το απόγευμα με τον κύριο Γουμπερίτσι. Στις 9 η ώρα το βράδυ θα έχουμε μια παρουσίαση χορευτικών συγκροτημάτων όπου θα είναι αφιερωμένα στους Μικρασιάτες λόγω της επαιτίου των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή. Θα εμφανιστούν ο Σύλλογος Κιουταχιών Μικρασιατών Φλόρινας, ο Άγιος Μινάς, η Εύξηνων Λέσχη Φλόρινας και το Σωματείο Ελληνικών Παραδοσιακών Χωρών Λυγιστές. Την Κυριακή, 21 Αυγούστου, πάλι θα έχουμε και τελευταία ημέρα την παρουσίαση παραδοσιακών παιχνιδιών της Φλόρινας από τον κύριο Γουμπερίτσι και στις 9 η ώρα το βράδυ θα έχουμε πάλι παρουσίαση χορευτικών συγκροτημάτων με παραδοσιακούς χορούς τοπικούς αυτή τη φορά, όπου θα εμφανιστούν ο Φυσιολογικός Σύλλογος Αριστοτέλης, το Λύκειο Ελληνίδων Φλόρινας, το Σωματείο Ελληνικών Παραδοσιακών Χωρών Λυγιστές, ο Σύλλογος Θεσσαλών και Φίλων Νομού Φλόρινας και ο Σύλλογος Υπηρωτών Φλόρινας. Τη Δευτέρα, 22 Αυγούστου, στις 9 η ώρα, στο προάβλιο 3ου Γυμνασίου, θα έχουμε το χωροθέατρο της Λέσχη Πολιτισμού Φλόρινας. Χορογραφίες και διδασκαλία χορού είναι υπεύθυνη κυρία Βιβί Κοσκοσά, Ιφηγένεια Κλησιάρη Κοσκοσά, Ιωάννα Μίντζα και Μαρινέλα Κίσκου. Θα συμμετέχουν 6 από τα 9 τμήματα του χοροθεάτρου. Την Τρίτη, στις 23 Αυγούστου του 2022 και αυτό, στις 9 η ώρα στο Νέο Πάρκο Φλόρινας, θα έχουμε τη μουσικοθεατρική παράσταση πάλι με χρόνια με καιρούς. Είναι μια επαιτειακή μουσικοθεατρική παράσταση από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη. Κεντρικοί ερμηνευτές είναι η Λόρνα Κούτσι και ο Σπύρος Κλίσας. Απαγγέλνουν και παίζουν οι ηθοποιοί Μαρία Σιμεών, Γιάννης Λεβέτης. Παίζουν οι μουσικοί Ανδρέας Μπουτσικάκης, πιάνο, Νίκος Κατσίκης, μπουζούκι και λαούτο,
Μαρίνος Κωστόπουλος, πιάνο και keyboards, Ντίνος Ράις, κιθάρα. Τα κείμενα, την επιμέλεια και την επιλογή των ποιημάτων την έχει κάνει η Μαρία Σημεών. Σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια την έχει κάνει η κυρία Λόρνα Κούτσι. Ενορχίστρωση, διεύθυνση ορχήστρας, Ανδρέας Μπουτσικάκης. Σκηνικά, Χαράλαμπος Επεντζής. Επιμέλεια και δημιουργία οπτικοστικού υλικού, Λόρνα Κούτσι, Μάριος Καριστινός. Φωτισμή, ηχοληψία, Γιώργος Χαντζής. Την Τετάρτη, στις 9 η ώρα, πάλι στο Νέο Πάρκο, θα έχουμε μια θεατρική παράσταση κωμωδία αυτή τη φορά, το Group Therapy, από τον Διπεθέ Κοζάνης. Παίζει ο Χρήστος Ευθυμίου, Κωνσταντίνος Μουταυτσής και Δανάη Σταματοπούλου. Συγγραφέας Πέννη Φυλακτάκη. Σκηνοθεσία και φωτισμή Λευτέρης Πλασκοβίτης. Σκηνικά κοστούμια Αντώνης Καλκιάς. Βοηθός σκηνοθέτη Δανάη Σταματοπούλου. Την Πέμπτη στις 25 του μήνα στο Νέο Πάρκο θα έχουμε μια συναυλία του συγκροτήματος Ακουαρέλα. Είναι τοπικό συγκρότημα και συμμετέχουν η Ρεβέκα Περχανίδου, γνωστή στο ευρύ κοινό ως Μπέκι Μπλου, που θα είναι στα φωνητικά, στις Μαράκες και στα Σέγγε, ο Κλήμης Ρέπελος, φωνή και κιθάρα, ο Νίκος ο Χαϊδάρης, με φωνή και κιθάρα, ο Κώστας ο Σιαπαρίνας, ηλεκτρικό πιάνο, Δημήτρης Αγγελόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα, Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, ηλεκτρικό μπάσο και ο Παντελής Τραϊανού, κρουστά και ντραμς. Την Παρασκευή στις 26 του μήνα, στις 6 ώρα το απόγευμα, θα έχουμε στην πλατεία του Γεωργίου Μόδη κάποιες γευστικές μελωδίες από το Κεφιά Φλόρινας. Οι εκπαιδευτές και τα παιδιά του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα που εφάρμοσαν στη διάρκεια της χρονιάς. Χορός, τραγούδι, διασκέδαση και υπέροχα εδέσματα σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αγάπης. Τη Δευτέρα, στις 29 Αυγούστου, στο Νέο Πάρκο, στις 9 η ώρα, θα έχουμε ένα πάρτι νεολαίας με τη συμμετοχή των DJ της Φλόρινας. Συμμετέχουν ο κύριος Πετίδης Κώστας, Άλεξ Χάσος, Ηλίας Καζαΐς, Ντιμ Στεφ, Βαλάντης Κίσκας και Διογέννης. Την Τετάρτη, 31 Αυγούστου, στις 9 η ώρα, στο προάβλιο του 3ου Γυμνασίου, θα είναι η μουσική εκδήλωση για την τρίτη ηλικία. Με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Φλόρινας, του Οδήμου Φλόρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Χοροδίας του Καπί του Δήμου Φλόρινας. Την Πέμπτη, στις 1 Σεπτεμβρίου, στις 9 η ώρα, στην αυλή του Αριστοτέλη, θα είναι η 7η γιορτή παραδοσιακού χορού από τον Αριστοτέλη, με τη συμμετοχή χορευτικών τμήματων πολιτιστικών συλλόγων και την μπάντα των αδελφών Βαλκάνου. Την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου του 2022, στις 9 η ώρα στην πλατεία Γεωργίου Μόδη, θα έχουμε μία ροκ βραδιά με το συγκρότημα Funk Me Up, όπου είναι και αυτό τοπικό συγκρότημα, και συμμετέχουν ο Ηλίας Κωτόπουλος, ο Νίκος Κωτόπουλος και Σάκης Τσότσκος. Και support group είναι ο Στέφανος Τεργίος και ο Γεώργιος Τεργίου. Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου, όπου είναι και η τελική ημέρα των εκδηλώσεών μας, θα κλείσουμε στο Νέο Πάρκο στις 9 η ώρα με μια συναυλία του μοντέρνου τμήματος Οδείου Φλόρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ας γίνουμε όλοι ένα». Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.